διάσωσης προς το Τελαβίβ θα πραγματοποιεί η Πολωνία μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου. Χθες 2 σε 130 της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας μετέφεραν περί τους 80 πολίτες που βρίσκονταν στο Ισραήλ στο αεροδρόμιο της 115 πτέρυγας μάχης στα Χανιά, ώστε να προωθηθούν στους προορισμούς τους με ασφάλεια. Μία ακόμη πτήση αναχώρησε νωρίς το απόγευμα για την εμπόλεμη περιοχή και μέχρι νεοτέρας πολεμικά μεταγωγικά θα συνεχίσουν τις πτήσεις. Στο μεταξύ, την ακύρωση όλων των αφίξεων, τόσο στη Χάιφα όσο και στην Ασδόντ, τουλάχιστον για τον Οκτώβριο, ανακοίνωσαν οι περισσότερες εταιρείες κρουαζιέρας, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα λιμάνια υποδοχής. Και έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας σε βαθμίδα, σε όλα τα λιμάνια και σε εμάς. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα ανησυχίας, ειδικά για κρουαζιερόπλοια που έχουν τουρίστες εβραϊκής καταγωγής. Εμείς στα Χανιά είχαμε τέτοια. Έχουμε τέτοια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει σε γειτονικά λιμάνια, με τα περισσότερα πλοία να επιλέγουν την Κύπρο και την Τουρκία. Στα Χανιά αναμένεται να καταπλέψουν εκτάκτως 2 κρουαζιερόπλοια. Το πρώτο είναι το Celebrity Apex που αναμένεται στις 20 Οκτωβρίου και το δεύτερο η Οδύσσια των Θαλασσών που κατά την κρουαζιέρα του στη Μεσόγειο θα καταπλέψει επίσης εκτάκτως στα Χανιά στις 21 του μήνα. Επίσημη ενημέρωση για άφηξη δεν έχουμε. Έχουμε κάποια τηλεφωνήματα για να ρωτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα που έχουμε στο λιμάνι αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε και προγραμματισμένα δρομολόγια και μέχρι εκεί. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις τηλεφωνικές για ημερομηνίες μεταξύ 20 και 25 Οκτωβρίου. Οι προγραμματισμένες αφίξεις στο Ισραήλ ήταν πολλές, αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί η σεζόν στη Βόρεια Ευρώπη και τα περισσότερα πλοία πριν μετεγκατασταθούν στην Καραϊβική ή την Νοτιοανατολική Ασία ταξιδεύουν στη Μεσόγειο. Τα δρομολόγια αυτά είναι δυναμικά, δηλαδή μπορούν να αλλάξουν, γιατί δεν φτάνει μόνο ένα μέρος να έχει πρόβλημα, αλλάζει όλο το δρομολόγιο. Μπορεί να ματαιωθεί όλο το δρομολόγιο της κρουαζιέρας. Οι εταιρείες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν θα ακυρώσουν όλες τις αφίξεις μέχρι το τέλος του χρόνου.